Το όνειρο τη Μελανή βγήκε αληθινό, αποτελεί όμω εξαίρεση στον Κανόνα. Η Ναρή Γαλίδα με το Σύνδρομο Down απέκτησε την ευκαιρία να παρουσιάζει τον καιρό στη Γαλλική κρατική τηλεόραση μετά από μια συγκινητική καμπάνια στο Facebook. Η 21η Μαρτίου είναι η Παγκόσμια ημέρα για το Σύνδρομο Down και η ιστορία τη Μελανή αποτελεί πηγή έμπνευση. Ο Παόλο Γκρίλιο, πρόεδρο τη Ιταλική Ένωση Ατόμων με Σύνδρομο Down, σχολιάζει. Παρά το γεγονό ότι το προσδόκιμο ζωή των ατόμων με σύνδρομο Down αυξήθηκε πολύ από το 1960 έω σήμερα, δεν υπάρχει θεραπεία. Αποτελεί την πιο συνηθισμένη χρωμοσωμική ανομαλία. Στου ανθρώπου είναι το πιο κοινό γενετικό σύνδρομο. 65.000 άνθρωποι πάσχουν από το συγκεκριμένο σύνδρομο στη Γαλλία. Στην Ελλάδα, κάποιε μελέτε προσδιορίζουν την αναλογία γεννήσεων παιδιών με σύνδρομο Down σε μία στις 770 γεννήσεις. Okay. Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η αναλογία γεννήσεων παιδιών με σύνδρομο Down παγκοσμίω είναι μία στις χίλιες γεννήσεις. Και μπορεί η Μελανή να παρουσίασε τον καιρό στο κανάλι της γαλλικής τηλεόρασης, όμως το σύνδρομο Down παραμένει ένα θέμα ταμπού. Η προκατάληψη είναι μεγάλη, οι ευκαιρίες δεν είναι ίσες και τα σχολεία βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. <τυξελίδι> Έχουμε κοινά προγράμματα για την πρόσβαση στην αγορά εργασία ατόμων με σύνδρομο Down. Υπάρχουν ευρωπαϊκά προγράμματα τα οποία εκπονούνται από κοινού στην Ιταλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία και τη Γαλλία. Για παράδειγμα, ξενοδοχεία οργανώνουν εκπαιδευτικά προγράμματα για μόνιμε θέσει εργασία. <τυξελίδι> Για του πολιτικού, όμω, το θέμα παραμένει στο περιθώριο. Είναι ενδεικτικό ότι δεν υπάρχει καμία αναφορά στην προεκλογική εκστρατεία των υποψηφίων των γαλλικών προεδρικών εκλογών στα άτομα που πάσχουν από σύνδρομο Down.